Κοίτα, ο Λουτσέσκου στο πρώτο παιχνίδι, στο 3-1, πήρε μεγάλα ρίσκα, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με ένα χαφ μόνο, τον Ζίμιροτ, ο οποίος είναι για μένα ο MVP του ΠΑΟΚ στα φιλικά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι ένας αθόρυβος ποδοσφαιριστής που δίνει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ χωρίς να φαίνεται. Και μάλιστα, παίρνοντας αυτό το ποδοσφαιριστή, ο ΠΑΟΚ, το πολυεργαλείο όπως γράφουμε, έμαθα ότι θέλω να πουλήσω τον Ζίμιροτ. Για μένα είναι μεγάλο λάθος να πουληθεί ο Ζίμιροτ. Για μένα είναι ο MVP των φιλικών παιχνιδιών και των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του ΠΑΟΚ και αθόρυβα μάλιστα. Έπαιξε με ένα κόφτη μόνο τον Ζίμιροτ στο πρώτο παιχνίδι, μετά το 1-1 έβαλε μέσα τη Σάρα, τη Μάρα και το κακό συναπάντημα, έπαιξε και ο Πέλκας εκεί, έπαιξε και ο Ενρίκη, έπαιξε και ο Μπίζεσβαρ και ο Τζαν Μακάμπος, έπαιξε ένα 4-1-4-1, μετά το έκανε 4-4-2, δεν κινδύνευσε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, εγώ περίμενα ότι όταν χάσει ο ΠΑΟΚ ψηλά την μπάλα θα βρίσκαν μεγάλους χώρους αυτοί για να φύγουν, δεν βρήκανε. Αφενός με γιατί είναι μικρή ομάδα σε δυνατότητες και απ' την άλλη γιατί ο Ζίμιροτ ήταν συνδυασμός γεγονότων. Είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα γιατί πιστεύω ότι θα σκοράρουν. Πιστεύω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει και νομίζω ότι θα φύγει και αίτητος και θα σκοράρει. Δηλαδή το 1-1, 1-2, 2-2, το goal είναι η πρόβλεψή μου. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει, πίσω έχει τα θέματα του, αλλά η κακότητα αυτής της ομάδος φάνηκε στο 1-1 όταν ο ΠΑΟΚ ήταν γυμνός από χαφ και εκεί φοβήθηκε ότι θα το χτυπήσουν. Δεν το κάνανε, αναδεικνύοντας, επαναλαμβάνω, την κακότητά του, την ταχύτητα που λέγαμε είναι τη δυνατή ομάδα στην ταχύτητα και στους χώρους. Και επειδή υπήρχε ένα Ζίμιροτ, το οποίο ήταν όλα τα λεφτά, ο MVP του ΠΑΟΚ. 1-1-1-2, 2-2, δεν ξέρω. Γκολ πάντως θα το έπαιζα με μεγάλη άνεση αυτό το παιχνίδι.